Επιτακτική εξακολουθεί να παραμένει η ανάγκη για την ανακατασκευή του κόμβου της Εγνατίας στο ύψος της Παιδινής. Μετά την ολοκλήρωση του οδικού άξονα, με μια μικρή εξαίρεση στο τμήμα της σύραγγας ΣΥΓΜΑ 2 μεταξύ Δοδόνης και Τύργιας, επανέρχονται στο προσκήνιο αιτήματα που σχετίζονται με την απρόσκοπτη λειτουργία της Εγνατίας, ταυτόχρονα όμως και με την εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών από τις οποίες διέρχεται. Ο Δήμαρχος Μπιζανίου, Αχιλλέας Σύντος, επανέφερε το αίτημα για την αναβάθμιση του κόμβου της Παιδινής. Ενώ αναφορικά με τα λιμνάζοντα νερά στην περιοχή παράλληλα της Εγνατίας, τόνισε πως υπάρχει επαφή με το υπεχοδέ. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα βέβαια υπήρχε και πριν, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την Εγνατία Οδό. Με την Εγνατία Οδό επιβαρύνθηκε αυτό το πρόβλημα με τα λιμνάζοντα νερά που συσσωρεύονται σε ένα σημείο στην Παιδινή, όπως και στην Αμπελιά υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς δεν είναι εύκολο να λυθεί. Χρειάζεται μια μεγάλη παρέμβαση, θα έλεγα, ώστε όλα αυτά τα νερά να μπορέσουν κάπως να οδηγηθούν προς τη λίμνη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο έργο. Κάναμε κάποιες συζητήσεις με τον κύριο Καλογιάννη, μήπως μπορέσουμε να το εντάξουμε. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε, γιατί πράγματι δεν δημιουργεί πρόβλημα στο Δήμο μας, δημιουργεί σε όλο το λεκανοπέδιο, είναι η αναβάθμιση του κόμβου στην Παιδινή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει το Υπουργείο και θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχουν επιληφθεί ώστε να γίνει αναβάθμιση αυτού του κόμβου. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται άλλο ζήτημα. Τέθηκε ένα ζήτημα να γίνει ένας ημικόμβος ώστε λίγο πιο ψηλά από τον ήδη υπάρχοντα κόμβο, αλλά αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον οικισμό της Παιδινής, γιατί θα διέρχεται όλη η κίνηση μέσα από τον οικισμό. Αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς είναι να γίνει αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος κόμβου στην Παιδινή.